στην Άγκυρα. Να δούμε μια πρώτη αποτίμηση, Γιάννη, του ταξιδιού του Αλέξη Τσίπρα εκεί. Καλησπέρα. Προσφυγικό και θέματα τρομοκρατίας βρέθηκαν λοιπόν στο επίκεντρο της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού πριν από λίγο με τον Ρεζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. 40 λεπτή συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι τη τρομοκρατία δεν τη γεννούν οι θρησκείες, αλλά η φτώχεια. Σύμφωνα τώρα με κυβερνητικές πηγές, τη συνάντηση των δύο αντιπροσωπιών σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, Αντώνη, δεν έγινε καμία συζήτηση για κοινές περιπολίες. Συζητήθηκε η ευρύτερη συνεργασία σε πολλά επίπεδα, όπως η ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των λιμενικών αρχών για τον εντοπισμό των διακινητών. Ναι. Συζητήθηκε ακόμα η τοποθέτηση ακολούθητου λιμενικού στην πρεσβεία μας στην Άγκυρα και Τούρκου στην Αθήνα. Για τα κέντρα καταγραφής, όπως φάνηκε και την απάντηση που έδωσε στην ερώτηση. Στη δική σου ερώτηση. Η γειτονική χώρα είναι επιφυλακτική ως προς τη λειτουργία τους, γιατί θεωρούν ότι είναι παρεμβατικά από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τουρκική πλευρά εμφανίστηκε θετική σε ό,τι αφορά το θέμα των μηχανισμών επανεγκατάστασης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Τουρκία συζητά και το θέμα της επανεισδοχής. Αυτό πάντως που επισήμανε η ελληνική πλευρά είναι ότι τα μετρήσιμα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την μείωση των προσφυγικών ροών θα κρίνουν και την κατανομή των χρημάτων. Τώρα, από Γιάννη, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είναι αυτή η τριμερής, με τη Γερμανία? Η τριμερής, την ανήκει, λέει, την ανακοίνωσε ο κύριος Νταβούτογλου. Είναι μια τριμερής η οποία θα γίνει, αυτό θα κρυφθεί όμως από τις εξελίξεις μεταξύ Ελλάδας, Γερμανίας και Τουρκίας για το προσφυγικό. Και όπως μας εξηγούσαν κυβερνητικές πηγές, η Αθήνα δεν είναι αρνητική. Μια τέτοια συνάντηση θα είναι επιβοηθητική, όπως μας έλεγαν, στην προσπάθεια αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Και το και για το Κυπριακό. Οι ίδιες πηγές ανέφερε ότι η προϋπόθεση για το άνοιγμα των κεφαλαίων είναι η εκπλήρωση των ευρωόρων που έχουν τεθεί στην Άγκυρα. Σημείωναν ωστόσο, Αντώνη, ότι υπάρχει διερεύνηση για το πώς μπορεί να ανοίξουν κεφάλαια, προσθέτοντας ταυτόχρονα ότι Αθήνα και Λευκοσία βρίσκονται σε άμεση επαφή. Οι ίδιες κυβερνητικές πηγές υπογράμμιζαν ότι για πρώτη φορά Έλληνας πρωθυπουργός μέσα στην Τουρκία έκανε λόγο για λύση του Κυπριακού χωρίς εγγύητες. Κλείνοντας, θα ήθελα να σου πω και ένα παραπολιτικό στιγμιότυπο. Ο πρόεδρος Ερντογάν δώσε μια γραβάτα στον Έλληνα πρωθυπουργό και ο Έλληνας πρωθυπουργός του είπε ότι όταν λυθεί το Κυπριακό θα τη φορέσει και θα πάμε μαζί στην Κύπρο. Μάλιστα. Δύο γραβάτες λοιπόν και από το Ρέντσι άλλη μία.